ύμνου συφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή «Ύμνους Υφαίνειν», «Εργόδες εστί», είναι για μια ακόμη φορά μαζί σας, να σας κρατήσει συντροφιά την επόμενη ώρα με βυζαντινούς ύμνους, επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους, μέσα στο πνεύμα και στο κλίμα της περίοδου αυτής, καθώς και με επίκαιρα, θα λέγαμε, σχόλια. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκεπτέστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Υφαίνειν, εργόδες εστί». Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Εφη Δημοπούλου, ενώ στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα μουσικά μας θέματα θα προέρχονται από επίκαιρους ύμνους της Κυριακής πρώτης Χριστού Γεννήσεως και από την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών. Βέβαια, είναι πολύ το υλικό, αδύνατο να τα βάλουμε όλα σε μια εκπομπή, αλλά μπορούμε ωραιότατα να κάνουμε όμορφες επιλογές. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με προσώμιο των Ένων ως προς το χέρι ασκητικών αληθώς και εν συνεχεία το δοξαστικό των Ένων σε ήχο πλάγιου τετάρτου, των νομικών διδαγμάτων ο σύλλογος, την ενσαρκή εμφανίζει του Χριστού Θεία Γέννηση, της πρώτου νόμου την χάριν ευαγγελιζομένης, ως υπερνόμων την πίστη υπάρξασιν, όθεν της φθοράς απαλλαγής ούσαν πρόξενον, τες ενάδει κατεχομένες ψυχές προεκήρυτον, δια της Αναστάσεως Κύριε δόξεση. Ο ήχος είναι πλάγιος τετάρτου και θα τα ακούσουμε από τη φωνή του Χαρίλαου Ταλιαδόρου. Yeah.
Από τη φωνή του Χαρή Λεοταλιαδόρου ακούσαμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής της πρώτου Χριστουγεννήσεως των νομικών διδαγμάτων ο Σύλλογος. Έτσι, με αυτό το μέλος, ξεκινήσαμε άλλη μια νοσταλγική περιπλάνηση ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους, όπως τονίζουμε και στους τίτλους. Γιατί νοσταλγική, θα μου πείτε. Η μουσική, φίλες και φίλοι, κάθε μουσική, όχι μόνο η βυζαντινή, είναι βιωματική. Πρέπει να περάσει στο είναι σου για να αποδοθεί καλά, για να θεωρείσαι μουσικός. Πρέπει να τη νιώσεις. Αλλά και πέραν τούτου ξυπνά αισθήματα, συναισθήματα, εικόνες, ακόμα και μυρουδιές, μνήμες με λίγα λόγια. Πόσες και πόσες φορές κάποιο τραγούδι, κάποιο ύμνος δεν μας θυμίζει συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Ποιοι από εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ψάλουμε αυτή την περίοδο που διανύουμε, το Χριστός Ανέστη? Αν και θεολογικά κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Οι παλιοί λέγανε κάθε πράγμα στον καιρό του. Έτσι λοιπόν, οι μουσικές μας ανοίγουν ένα νοσταλγικό παράθυρο στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν? Γιατί δεν το έχουμε ζήσει. Και το άγνωστο έχει πάντα γοητεία. Όταν μάλιστα αυτόν τον άγνωστο κόσμο μας τον περιγράφει ο κ. Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης, γίνεται απίστευτα γοητευτικός. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να συντεριάξουμε τις μουσικές μας με διηγήσεις του ιδίου ύφους και ήθους, τα λέγαμε. Όπως για παράδειγμα τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του κ. Αλέξανδρου. Ένα από αυτά θα αναγνώσουμε στην αγάπη σας. Την Τελισσίφερο. Αλλά πριν γίνει αυτό, ας ακούσουμε τον Απόστολο της Κυριακής της πρώτου Χριστουγεννήσεως από την φωνή και πάλι του Χαρή Λεοταλιαδόρου. Ας περάσουμε να τα ακούσουμε. Thank you.
Μόλις ακούσαμε τον Απόστολο της Κυριακής, της πρώτου Χριστουγεννήσεως. Ας περάσουμε λοιπόν στη διήγησή μας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Ντελισιφέρο. Πώς ευβιάστηκε σήμανε τόσο ενωρίς ο Παπαμανώλης ο Σιρέτης στην ακολουθία των Χριστουγέννων, ή ύπνον δεν θα είχε, ή το ορολόγι του είχε σταματήσει, ή το ξυπνητήριο του τον εγέλασε. Άλλες χρονιές η καμπάνα ευαρούσε 4 ώρες να φέξει. Τώρα εκτύπησε βαθιά τα μεσάνυχτα. Και η Θιαμαριώ η Χρίσθενα, η κοινώς λεγόμενη Ντελισιφέρο, μόλις είχε κλείσει το όμα εις ελαφρών ύπνων και αμέσως την εξύπνησε των κοδόνων η χαρμόσυνος κλαγή. Και αυτή, όπου τις άλλες χρονιές ήταν επιποδός, μια ώρα αρχίτερα, πριν σημάνει, στολισμένη και έτοιμη για να πάει με την ώρα της να πιάσει και το στασίδι της στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων γυναικών, το οποίο ευρίσκεται χωριστά από το ανώγιο γυναικονίτη στο επίπεδο του ναού κατά την βορειοδυτική γωνία. Τώρα μόλις θα πρόφθαινε να ενδυθεί και να ετοιμαστεί και θα έτρεχε με βία μήπως προλάβει καμιά άλλη από εκείνες που πηγαίνουν στην εκκλησία 2 φορές το χρόνο για να δείξουν τα στολίδια τους, και τις πάρει με αδιακρισία το στασίδι της. Εσηκώθη, ενεδύθηκε, εστολίσθη και φόρησε τη μακράν μεταξωτή μανδύλα της. Εσήκωσε το μικρό εγγονό της, τον ένυψε, τον εστόλισε, άφησε την ύμφη της στην χείρα να κοιμάται μαζί με το μικρό κοράσιόν της. Άναψε το φαναράκι της και εξήλθε συνοδευμένη από τον εγγονό της. Και είχε δίκιο να ανησυχεί για το στασίδι, διότι οι περισσότερες οι τωρινές είναι βιλάνες, σούσες μαρούσες, αναφάνταλες, αστάνευτες. Δεν ξέρει κάθε μια την αράδα της.
Αυτή για να ξέρει καλά τη δική της και να προσπαθεί με πάσαν τρόπο να τη φυλάξει, της έβγαλαν και το παρεγκόμι και την είπαν Ντελισιφέρο. Οι τωρινές ενόμιζαν τάχα πως ήταν Ντελίσιδα για το συμφέρον της και δεν ενθυμούντο πλέον τα παραμύθια της κυρούλας τους «Κίνης ο βασιλιάς να πάει στο Σεφέρι», όπου θα πει εκστρατεία, πόλεμος. Και το όντι, με τον αγαπά τον πόλεμο η Θιαμαριό η Χρίστενα, αποδεικνύεται χωρίς να το εξεύρει, συμφωνοτάτη με το παλαιόν ως της είπεν «Πόλεμος πάντων πατήρ». Πόλεμον εις όλη τη γυναική ανασφαίρα της. Πόλεμον και στην δικαιοδοσία την ανδρική ακόμη, όπου χρειάζεται να έχει μέγα φρόνημα και θάρρος η Χρίστενα, χειρεύουσα νέα. Αναγκασμένη να είναι και πατέρας και μάνα δια τα ορφανά της. Έπειτα, όταν ο υιός της απέθανε και της άφησε δευτέραν ορφάνια και πάπος και μάμη δια τα εγγόνια της. Πόλεμον εις την οικίαν δια να επιβάλλει την πειθαρχίαν εις τα τέκνα ή εις την ύμφη της ή εις τα τέκνα των τέκνων της. Πόλεμος εις την αυλήν και εις τον δρόμον για να σοφρονήσει τη γειτόνισσα ή της την ενοχλούσε. Πόλεμον εις το φούρνο δια τα ψωμιά, πόλεμον εις τον Ελαιώνα με τους κακούς γείτονες, πόλεμον εις την αγορά με τους εσχροκερδείς καπύλους και τοκογλύφους, πόλεμον εις τα δημόσια γραφεία και τα αρχεία με τους καταπιεστάς υπαλλήλους και εις πράκτορας, πόλεμον εις την εκκλησίαν δια το στασίδι και δια την αράδα της. Ας διακόψουμε για να ακούσουμε από τον Βυζαντινό χορό του Χαρίλαιου Ταλιαδόρου το τροπάριο της πρώτης ώρας «Βιθλέμ ετοιμάζω», ο ήχος είναι πλάι στο τετάρτο, και εν συνεχεία το δοξαστικό της πρώτης ώρας «Τάδε λέγει» και πάλι ο ήχος είναι πλάι στο τετάρτο, αλλά αυτή τη φορά αυτό θα το ακούσουμε από τη φωνή του Θρασίου Γλουστανίτσα. Ας περάσουμε να ακούσουμε αυτά τα δύο υπέροχα μέλη. Amen.
Ουσιαστικό της πρώτης ώρας ήταν αυτά που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Ή το υψηλή, ισχνή, μελαψή και ρωμαλαία. Άνδραση στη ζωή της. Θα είχε δείρει κατά καιρούς πεντέξ έναν πλεονέκτη γείτονα εις τα κτήματά της, έναν μικρέμπορο όπου της επανόγραφε τα ολίγα βερεσέδια της, έναν νέο χωροφύλακα και έναν εισπράκτορα του δημοσίου όπου τους εζήτη καθώς ισχυρίζονται αυτοί δύο φορές των ίδιων φόρων. Γυναίκες είχε δει πάρα πολλά εις των φούρνων και εις έναν αυλόγυρο όπου άπλωναν τα πλημμένα ρούχα και εις την εξοχή και αλλού και μίαν εις την εκκλησία. Ευτυχώς αυτή την φοράν εκείνη ή της είχε τολμήσει να της πάρει το στασίδι της, πρέπει να ήταν πολύ άπειρος, διότι άλλος δεν θα έτολμα να τα βάλει με την τέλη σε φέρω. Ίσως διότι το έκαμε εξ αγνίας, εφανιλίαν ενδοτική. Άμα είδε τη γραίαν με τη μακράν μεταξωτή μανδύλα και το βλοσιρόν βλέμμα να επέρχεται ως θύελα κατευθείαν προς αυτήν, μία γείτον κάτι της ψιθύρισης στο οτίον εξήλθε και παρεχώρησε τη θέση. Έλα θεία Αμαργό, είπε. Εγώ δεν το ξέβρα πιο πως ήταν δικό σου το στασίδι. Και το επεισόδιο έληξε με το λίγους ψιθυρισμούς. Δεν συνέβη τη χρονιά εκείνη ούτε δάρσιμον ούτε μαλλιοτράβημα εις το διαμέρισμα των γυραιών γυναικών. Εις την αντικρινή κοινοτιοδυτική γωνία του ναού εφαίνονται μερικά πρόσωπα ανδρών να μυδιούν
και άλλοι να μορφάζουν. Κάτι άλλο συνέβαινε. Δύο παράξενοι γέροι, ο Νταραδήμος και ο καπτάν Γιώργος, ο κονόμος, είχαν την μανίαν ο μεν πρώτος να απαγγέλει με φωνή αρκούντος ακουστήν, πριν να τα είπε ακόμη ο παπάς ή ο ψάλτης ή ο διαβαστής, πότε ως να ευωεήθα τον ψάλτην μακρόθεν όλα τα μέρη της ακολουθίας, τροπάρια, ψαλμούς, αιτήσεις, εκφωνήσεις. Ο δε δεύτερος να δεικνύει ότι δεν ανέχεται την μανίαν αυτήν και να τη σκόπτει και να τη χλεβάζει. Ο Νταραδήμος εις το γωνιαίον ακριβώς στασίδι έλεγε ως να ήταν υποβολεύσει. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψει η ψυχή μου. Και ο προεστός του χορού εις το γιουδέ και άνωθεν του δεσποτικού επαναλάμβανε. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και ο κονόμος ως της ευρίσκητο δύο ή τρία στασίδια παρεμπρός στρεφόμενον προς τους περί αυτών. Τα ακούτε χριστιανοί? Τα ακούσατε? Και δεν ξέραμε να τον παίρναμε από βραδύ στα σπίτια μας να μας τα πει όλα. Θα γλιτώναμε από τον κόπο να έρθουμε στην εκκλησιά. Και οι χριστιανοί με τα δυσκολίες έπνιγον τους γέλλοντας. Ήταν πάλιν όταν ο ψάλτης ήργησε δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ο Νταραδήμος συνέψαλε μαζί του και ο γέρον κονόμος: «Τον ακούτε βρε παιδιά, τον ακούτε βρε παιδιά. Ανόητοι που πάνε και κοπιάζουν για να μάθουν ψαλτικά. Δεν τον εμπέρναν δάσκαλο να του τα μάθει τζάπα». Και οι παρεστώτες ακουσίως εμιδίων. Ακολούθως μια στιγμή πριν ο Παπαμανώλης να εκφωνήσει «Σιγάρ, ο βασιλεύς της ειρήνης», ο Νταραδήμος απήγγειλε «Σιγάρ, ο βασιλεύς» κτλ. Και ο γεροκονόμος: «Τα ακούσατε χριστιανοί, δύο λειτουργίες κάνουμε τώρα. Πάνε και σκοτίζονται και πληρώνουν για να γεννούν παπάδες. Δεν βάζουν τον Νταραδήμο που είναι ο ίδιος και παπάς και διάκος και ψάλτης». Μετά πέντε λεπτά κάποιος μικρός συγκλονισμός εφάνει εντός του χορού, μεταξύ του κύκλου ολίγων μαγκών και μαθητών του ελληνικού σχολείου, ήτινες περιευόμφουν τα αναλόγια. Επρόκειτο να κανοναρχίσουν τας προαιρέσεις των ηρμών της ενάτης οδής, ως της τελειώνει εις τας λέξεις «ως υπέφηκε η προαίρεση δίδου». Άδειλον αν ο κυραναγνώστης της Ευγενίτσας ή ο μπαρμπαναγνώστης ο Παρθένης ή άλλος της προγενέστερος αυτού τον ηρμήνευσαν ότι εσήμαινε να δίδονται χάριν της ημέρας προαιρετικά φιλοδορήματα εις των κανονάρχων και είχε εισαχθεί έθιμον όταν το πεδίον το κανοναρχούν ετελείωνε το στίχον εκείνον να περιέρχεται τίνων ανοιχτών των μηνέων πρώτους προεστούς και άλλους κατόχους των στασιδίων ήτινες εφιλοτιμούντων αρρύπτωση εντός του βιβλίου αργυρά κέρματα τουρκικά σπανίως κανέν σβάτζικον δια να ασημώσουν των κανονάρχων. Ας περάσουμε να ακούσουμε, να διακόψουμε για λίγο τη διηγήσή μας. Τροπάριο της τρίτης ώρας, πρώτης γεννήσεως της ΣΥΣ, ο ήχος είναι Πλάγιος Τετάρτου και θα τα ακούσουμε από το Θρασίβολο στα... Ο Θεός από θέμα ανοίξει και ο Άγιος εξ όλους κατασκεί. Τα πέρα
Σύμβουλο Στανίτσας και το τροπάριο της τρίτης ώρας. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν Εργώ Δε Σεστή. Είναι μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής, ένας ιστότοπος που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ύμνους Υφαίνιν. Στη ρυθμίση του ήχου είναι σήμερα η Εύη Δημοπούλου και στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Γαλάνης. Και συνεχίζουμε. Αυτήν τη νύχτα θέλησε επιμόνως να πει τας προαιρέσεις ο γιος του Παπαμανώλη ο Αλέκος και ήρπασεν αυθερέτως το μηνέον από τα σχήρας του άλλου Αλέκου, ώστις ή το ανυψός του προεστού και γιος του ψάλτου. Ήταν όταν ο Αλέκος εκανονάρχησεν έως το δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων, πριν αρχίσει το στέργιν μένει μας, μετεμελήθη και έκραξε τον συνονόματό του. «Τι θέλεις?» «Δεν λέω εγώ τας προαιρέσεις, ντρέπουμε, πες της εσύ». Ο άλλος Αλέκος ήρπασε απλίστος το μηνέον και να εκανονάρχισε τας προαιρέσεις. Ευθύς τότε έτρεξε γύρω-γύρω, τίνον το βιβλίο για να τον ασημώσουν. Εκεί κάτω από το δεσποτικόν, εν αγιόπεδον, εξάμωσε την χήνα για να το αρπάσει έναν πενταράκι. Ο Αλέκος έκανε να κλείσει το μηνέο. Άλλος μάγκας, ο αλιβαβαίος καλούμενος, κατάφερε να κτύπωνε στο βιβλίο και το ανέτρεψε. Τα αργυρά κέρματα χύθησαν με τα κρότου κάτω εις τας πλάκας. Δύο ή τρία παιδεία έκυψαν με τα θορύβου κάτω αναζητούντα να έβρουν τα αργυρά νομίσματα. Ο πλέον κερδισμένος από όλους ευγήκε ο Νικολός του Διανέλου, ώστις χωρίς να λάβει τον κόπο να κύψει κάτω, είδεν έναν σβάστιγκον και δύο άλλα μικρότερα κέρματα και επρόφθασε να τα πλακώσει με το πέλμα των ποδιών του. Έπειτα αναβλέψας και ειδών τους γέρους να σταυροκοπούνται, επειδή τη στιγμή εκείνη ψάλεται το ακροτελεύτιον «Την χάριν δε παρθένε, ναι μη σάχραντε προσκυνήσε το κλέος», τους εμιμήθηκε αυτός με πολλήν βλάβεια. Τέλος εμβήκαν εις την καθαυτό λειτουργία ή της διεξήθη πολύ σύντομα. Περί το τέλος ακριβώς πριν ο παπάς είπε με τα φόβου Θεού, κάτω από το τελευταίο σας ίδιον ακούστηκε πάλι η φωνή του γέρου Νταραδήμου. «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν, με τα φόβου Θεού, πίστεως, ευλογημένος ο ερχόμενος». Ο γεροκονόμος στραφείς με την μίαν πλάτην προς αυτόν, έκαμε μισό σταυρόν. «Κύριε ελέησον, προσκυνάτε χριστιανοί, κατά δω, κατά τον Νταραδήμο γυρίστε». Και πήγε να ασπαστεί και να λάβει το αντίδωρο. Έξω στα στενά σοκάκια του βορείου υψηλού χωρίου, ο λίγο είχε πιάσει το χιόνι, εμένε το βοράς. Ο Νταραδήμος είχε ανάψει το φαναράκι του. Ο καπετάν Κονόμος τον οικολούθη μακρόθεν. «Καρτέρι, καρτέρι και εμένα Δήμο, να με φέξεις λιγάκι». Όπισθεν του γέρου Κονόμου ήρχε το εχρίστενα. Η Ντελισιφέρο, με τον εγγονό της. «Καλή χρονιά, γείτονα. Βοήθειά μας ο Χριστός. Καλή ψυχή, γειτόνισσα». Επροχώρουν ομού ολίγα βήματα. Έφτασαν στην αυλή της οικίας του γεροκονόμου. «Έρχεσαι να κάνουμε μια δουλειά, Δήμο», λέγει ούτως. «Εσένα η γριά σε βαριέται. Δεν θα σώχει ζεστασιά. Εμένα οικονόμησα, θα μόχει κάτι της. Ανεβαίνεις, εγώ δεν έχω ύπνο». «Καλά, θα σας στείλω κι εγώ τηγανίτες αλυψές», είπε η Ντελισιφέρο. «Με τα χαράς θα τις δεχτούμε, γειτόνισσα». Ανέβηκαν οι δύο εις το αρχοντικόν του γεροκονόμου. Εστρώθησαν εις τα πλούσια μεντέρια, σημάει στο παφλάζον πύρ της εστίας. Τα φουσκάκια ή τους λοκμάδες τα είχε έτοιμα η γερόντισσα. Το φαγητό είχε κατεβασμένο και δεν είχε ρίψει το ρύζι για την σούπα. Πριν έρθει ο γέρος να της πει «Μετά 10 λεπτά έφτασε εν Ντελισιφέρο, φέρουσα και τηγανίδες. Φαίνεται θα τις είχε έτοιμες η χείρα η νύφη της». Με το λίγον
ήρθε και ο Παπαμανώλης, όσος τώρα μόλις τελείωσε από την εκκλησιά, ακολουθούμενος από τον ιόν του τον Αλέκον, τον οποίον συνόδευε και ο άλλος Αλέκος. Ερήφθησαν εις τα φουσκάκια, τους λουκουμάδες. Ο Αλέκος του παπά δάγκανε εν, εγκαίετο και το εφίσα. Ο άλλος, ο συνονόματός του, έτρωγεν ανά δύο-δύο χωρίς να καίεται. Η φιάλη με τη μαστίχα έκαμε δύο-τρεις γύρους. Τέλος, ο γεροκονόμος λέγει στον Ταραδήμον: «Θα μας πεις τώρα και κανένα τροπαριάκι για την καλή χρονιά? Μην εξέχασαν και κανένα οι ψαλτάδες και δεν το είπανε?» «Αληθινάν», είπε ο Ταραδήμος. «Απαράτησαν ένα μεγαλινάριο. Δεν ξέρω πώς τους ήρθε». «Μεγάλινον ψυχή μου, την αγνήν Παρθένων, την γεννησαμένη Χριστό τον Βασιλέα, μυστήριον ξένων». Αυτό ήταν το παρελθόν, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι. Αγνό, απονήρευτο, ασκανδάλιστο, σαν την ψυχή ενός μικρού παιδιού. Ότε Ιωσήφ, τροπάριο 9 ώρας. Ο ήχος είναι δεύτερος και θα τα ακούσουμε από το Θρασίβολο Στανίτσα. Ο Θεός από Θεμανίξη και ο Άγιος εξ όρους κατασκύρων δασέως, ότε Ιωσήφ, Παρθένε μη πιέτη, τροπάριο της 9 ώρας. Θα περάσουμε και στο δοξαστικό της 9 ώρας, που είναι το
σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, ο δρακοί την πάσαν έχουν κτίσει. Σε αυτό το σημείο, το τυπικό απαιτεί, και διαβάζουμε την τυπική διάταξη από το μεγάλο τυπικό της του Χριστού Εκκλησίας, του Γεωργίου Βιολάκη, ότι ο πρώτος χορός άρχεται του Δόξα Πατρί, ο δεύτερος χορός λέγει το Κενίν, ο δε κανονάρχης ιστάμενος εν το μέσο του ναού και βλέπων προς Ανατολάς, αναγυνός και ευλαβός και με τα ύφους του Ευαγγελίου, το διόμελον, σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, ο δρακοί την πάσαν έχουν κτίσει. Ο επαναλαμβάνει τρεις. Είτε εξακολουθεί. Ράκι, καθάπερ βρωτός σπαργανούτε. Ότι ουσία αναφής. Ο Θεός εμφάνει ανακλίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Εκ μαζών γάλα τρέφεται, ο εντιερήμο μάνα ομβρίσα στο λαό. Μάγους προσκαλείται, ο νυμφίος της εκκλησίας. Δώρα τούτον έρη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τη γέναν Χριστέ. Αυτό λέγεται εκ τρίτου. Επαναλαμβάνεται τρεις. Δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνη. Και τότε άρχονται οι χωροί. Ψάλιν το σήμερο γεννάται εκ Παρθένου, αργός και μεταμέλους. Εις τρόπον δίχορο. Δηλαδή στίχο στίχο, ο πρώτος χορός εναλλασσόμενος με το δεύτερο χώρο. Εδώ πέρα θα το ακούσουμε εμείς στη συνέχεια από την αδελφότητα των Θωμάδων του Αγίου Όρους. Ο ήχος είναι Πλάγιος Δευτέρου. Θα το ακούσουμε πρώτα σε απαγγελία και εν συνεχεία θα το ακούσουμε με τα μέλους. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου, ο δρακοί την πάσαν έχουν πτήσει. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου, ο δρακοί την πάσαν έχουν πτήσει. Σήμερον γεννάτεν εκ Παρθένου, ο δρακοί την πάσαν έχουν πτήσει. Καθάπερ βρωτός σπαργανούτε, ότι ουσία αναφής. Θεός εν φάτνη ανακρίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Εκ μαζών καλά τρέφεται, ο εν τη έρημο μάνα ομβρίσα στο λαό. Μάγος προσκαλείται, ο νυμφίος της εκκλησίας. Τον έρη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου την γέννη
Χριστέ, προς την ουμέν σου τη γέναν Χριστέ. Thank you.
υπέροχη αυτή η απόδοση σε απαγγελία και μέλος από την Αγιορητική Αδελφότητα των Θωμάδων. Σε αυτό όμως εδώ το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε και να παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στην επόμενη ψυχοφιλή εκπομπή του ευλογημένου σταθμού μας. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής, Ύμνους Ηφαίνη. Πίσω από τις κονσόλες του ήχου είναι σήμερα η Εφή Δημοπούλου. Ενώ στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Επίσης, να ευχηθούμε με το καλό να υποδεχτούμε τη γέννηση του Κυρίου μας. Επίσης, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν αυτές τις μέρες ή θα εορτάσουν αυτές τις μέρες. Καλή δύναμη στον πνευματικό μας αγώνα και να μην πνοούμεθα. Γιατί όχι μόνο η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λένε, αλλά κάτι καλύτερο. Γεννάται κάθε χρόνο. Και μακάρι, και είναι η καλύτερη ευχή αυτή πιστεύω για όλους, να γεννηθεί και στις καρδιές μας. Από την εκπομπή λοιπόν Ύμνους Ηφαίνη, εργόδες εστί, να είστε όλοι καλά και να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Χαίρετε. Ύμνους Ηφαίνη, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.